Η τελευταία Αριστοτρίτη του 2021 είναι Αριστοτρίτη 20 Δεκεμβρίου 2021. Είπαμε ότι θα κάνουμε διακοπές τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Και τι έχετε να πείτε στο κοινό μας, δόκτωρ? Λοιπόν, έχω να πω να περάσουν όσο γίνεται πιο όμορφα, με υγεία, να προσέχουν τον εαυτό τους, να αυτοφροντιστούν, να κάνουν έτσι την αυτοκριτική τους για όλα αυτά που πέρασαν και περνούν μέσα από αυτό το χρόνο. Να δώσουν έμφαση στο ψυχολογικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν ξέρουμε που είναι ο πάτος της πανδημίας. Αργεί, δεν ξέρουμε, δεν αργεί, δεν έχουμε καταλάβει ακόμη τι θα γίνει. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία για άλλη μια χρονιά να πούμε ότι φέτος είναι τελευταία χρονιά και θα φύγει η πανδημία και όλα αυτά, γιατί θα κάνουμε το διαφορετικό αυτή τη χρονιά. Δεν θα πούμε τίποτα για να δούμε τι θα γίνει. Ακριβώς. Γιατί κάθε χρονιά αρχίζει γενομένης από το 20. Από εδώ, ευχίζω από εκεί. Θυμάσαι που είχα πει είναι 20 στα 20 αυτή η χρονιά. Πολύ ωραία 20 στα 20 ήταν. Εξαιρετική. Οπότε άστο. Δεν θα πω τίποτα αυτή τη χρονιά. Θα το αφήσουμε να δούμε που θα πάει. Σημασία έχει να κοιτάμε κοντά. Γιατί σε περιπτώσεις που δεν ξέρουμε μέχρι πόσο διάστημα, ας πούμε, σε περιπτώσεις... Θα κρατήσει η ταλαιπωρία μας. Δεν ξέρουμε. Με η ταλαιπωρία. Δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να λέμε και να κάνουμε όνειρα και να λέμε «Α, μέχρι τότε θα γίνει αυτό ή μέχρι τ' άλλο». Γιατί άπαξ και δεν γίνει, η ενόχληση και η στεναχώρια που θα βιώσουμε και η ματέωση που και άλλη μια φορά δεν έγινε αυτό που ελπίζαμε ή αυτό που ευχηθήκαμε, αυτό θα μας επιφέρει πολύ μεγάλη δυσκολία ψυχολογική και η συνεχή μετάπτωση και ματέωση μας δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Οπότε καλύτερα να βλέπουμε κοντά. Δηλαδή, τι θα κάνουμε σήμερα, άντε το πολύ αύριο. Άντε και την ημέρα των Χριστουγέννων, ρε φίλε. Ναι. Κάνουμε. Ναι, τέλος πάντων. Κοντά να βλέπουμε. Κοντά να βλέπουμε, να είμαστε γνώμονες για αυτά που έχουμε. Να προσπαθούμε να αυτοφροντιζόμαστε, να χαιρόμαστε με τα μικρά και ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα έρθουν. Όταν θα έρθουν και όπως θα έρθουν. Δεν μπορούμε από τώρα να καταστροφολογούμε, γιατί βλέπω πάρα πολύ κόσμο τελευταία να έχει μπει σε μια κατάσταση καταστροφολογίας. Υπάρχει δηλαδή διάχυτο αυτό το φαινόμενο. Και ένα αίσθημα κενού, ότι δεν υπάρχει τίποτα, όλα είναι μάταια, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, δεν θα φύγει η πανδημία, θα έρθει ξανά, θα γίνει άλλη μετάλλαξη και μετά άλλη μετάλλαξη και πού θα πάει όλο αυτό. Κάτι το οποίο είναι πολύ βασανιστικό να το σκεφτόμαστε, δεν βοηθάει σε τίποτα, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να προφητεύσουμε και να δούμε τι θα γίνει. Πλέον είμαστε πεπισμένοι πως κανείς δεν γνωρίζει πλέον. Ακριβώς. Ακριβώς. Και να βλέπουμε τα θετικά που έχουμε στη ζωή μας, όσο δύσκολες και αν ήταν αυτές οι τελευταίες 2-3 χρονιές, όλοι μας έχουμε κάνει κάποιες βελτιώσεις, κάποιες θετικές αλλαγές στη ζωή μας, γιατί είμαστε άνθρωποι εδώ στο κανάλι μας που προσπαθούμε συνειδητά να εξελισσόμαστε και να αναπτυσσόμαστε. Mm-hmm. Έστω και αν είναι μικρά τα βήματα, baby steps, παιδικά βήματα, έχουμε κάνει βήματα, έχουμε εξελιχθεί, οπότε να βλέπουμε αυτά τα θετικά του πώς έχει καλυτερεύσει η ζωή μας και να είναι πολύ σπουδαίο αυτό που μας είπες, να μην βάζουμε πολύ μακρινούς στόχους, να μην βλέπουμε πολύ μακριά για να μην απογοητευόμαστε. Γι' αυτό το διάστημα το λέω, είναι έτσι συμβουλή για το διάστημα της πανδημίας, ακριβώς γιατί είναι αβέβαια τα πάντα, μπορούν να γίνουν τα πάντα. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι αβέβαια τα πάντα, δεν μπορούμε να βάζουμε στόχους, τουλάχιστον σε επίπεδο οργανωσιακό. Θα κάνω εκείνο ή θα κάνω... που έχει να κάνει ας το πούμε, με κανόνες και ρυθμίσεις, οι οποίες δεν είναι στο χέρι μας να ξέρουμε ποιοι είναι και πότε θα είναι. Είναι στο χέρι μας να ξέρουμε τι μας γίνεται εμάς, να μπορούμε να αυτογνωριζόμαστε και να αυτοκρινόμαστε και να βλέπουμε πού βαδίζουμε
και τι κάνουμε σε σχέση με εμάς και την οικογένειά μας, αλλά σε σχέση με τι θα γίνει σε κοινωνικό επίπεδο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Όχι. Και το έχουμε καταλάβει καλά, νομίζω. Έχουμε περάσει αρκετές φορές να πούμε κάτι και να μην έχει γίνει. Οπότε ας μην το πούμε αυτή τη φορά. Και ας κάνουμε λοιπόν μια έντονη, αυστηρή αυτοκριτική για εμάς, που θα θέλαμε εμείς να βλέπουμε τον εαυτό μας και να δούμε τον εαυτό μας την χρονιά που μας έρχεται, ψυχολογικά. Τι εντύπωση μας έχει κάνει ο εαυτός μας για το πώς χειρίστηκε καταστάσεις, αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις, τι συναισθήματα του έβγαλε όλη αυτή η κατάσταση, πόσο εύκολα ή δύσκολα τα διαχειρίστηκε, πόσο εύκολα ή δύσκολα αγόρασε το φόβο και την τρομολαγνία που υπάρχει γύρω του, πόσο εύκολα ή δύσκολα διαχειρίστηκε τις δικές του δυσκολίες και τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας μας για να βοηθήσει τον εαυτό του, να τον μαζέψει, να το σηκώσει και να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά την επόμενη χρονιά. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η ψυχολογική υποστήριξη. Το ψυχικό ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι ο στυλοβάτης του σωματικού ανοσοποιητικού. Γι' αυτό και αυτά πάνε πακέτο. Όταν ανοσοποιητικά δεν είμαστε δυνατοί, πέφτει η ψυχολογία μας. Όταν πέφτει η ψυχολογία μας, πέφτει και το ανοσοποιητικό μας. Είναι μαζί, πάνε χέρι-χέρι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον, σε ό,τι είναι από το χέρι μας, που είναι το ψυχολογικό μας κομμάτι, γιατί αν κολλήσουμε, κολλήσαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πέραν από το να προσέξουμε δηλαδή, να προσπαθήσουμε να είμαστε σε καλά επίπεδα ψυχολογικής αντοχής. Αν δούμε λοιπόν τον εαυτό μας ότι πέφτει, να κάνουμε κάτι για να τον βοηθήσουμε, να ζητήσουμε βοήθεια από επαγγελματίες που είναι της εμπιστοσύνης μας και να μας αγαπάμε λίγο περισσότερο αυτή την εποχή και να μας συγχωρούμε λίγο περισσότερο γιατί περνάμε δύσκολα και στα δύσκολα πάντα πρέπει να μας αγαπάμε λίγο περισσότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη, για τις ευχές σου και τα ενθαρρυντικά σου λόγια. Είσαι εδώ πιστή φίλη του καναλιού μας κάθε Τρίτη σχεδόν. Ευχόμαστε και σε σένα καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Ξεκούραση που τόσο πολύ χρειάζεσαι. Και θα τα πούμε ξανά με τον νέο χρόνο. Φιλιά. Φυσικά. Φιλιά πολλά. Γεια. Γεια σας.